Λαμβάνοντας υπόψη το κόκκινο στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας και το mini lockdown, το οποίο περιορίζει την κυκλοφορία εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων του COVID-19, το Διοικητικό Συμβούλιο Τεπμελητηρίου Καβάλας προχώρησε στην ανακοίνωση αναβολής της Καβάλα Expo 2021, η οποία έχει απογραμματιστεί να επανατοπιθεί αρχές Οκτωβρίου. Ουσιαστικά, πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν θα θέλαμε να την έχουμε αυτή την αναβολή, αλλά βλέποντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας είναι στο κόκκινο με περιορισμούς συγκεκριμένους, βλέποντας ότι δυστυχώς τα κρούσματα παραμένουν υψηλά και μια ιδιαίτερη πίεση και στο νοσοκομείο μας, αλλά κυρίως στις κλίνες ΜΕΘ, και όχι μόνο, βλέποντας ότι και γνωστοί μας και φίλοι μας δυστυχώς χάνουν και τη ζωή τους, δεν θέλαμε να δώσουμε και ένα λάθος μήνυμα και στην κοινωνία μας και στις επιχειρήσεις μας και στους επισκέπτες που θα ερχότανε, ότι αυτή η γιορτή που είναι για μας, η έκθεση, η Καβάλα Expo, που φέρνει σε επαφή τις τοπικές επιχειρήσεις με τους χιλιάδες επισκέπτες που έρχονται κάθε χρονιά, δεν θέλουμε να δώσουμε ένα λάθος μήνυμα ότι μέσα σε αυτά τα περιοριστικά μέτρα μπορεί να περάσει μια λάθος εικόνα. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από λίγο αποφάσισε να την αναβάλουμε, να την ματαιώσουμε για ενευθέτω χρόνο, θα έλεγα, και κρίνοντας τα στοιχεία τα οποία θα προκύπτουν συνεχώς. Βλέπετε, διαφορετικά ήταν τα στοιχεία πριν από 2 μήνες περίπου, όταν είχαμε πάρει και την απόφαση να την κάνουμε την έκθεση. Διαφορετικά εξελίχθηκαν πριν από μερικές ημέρες και φυσικά θα έχουμε αυτή την εξέλιξη και θα τα βλέπουμε και εμείς και θα τα κρίνουμε στη συνέχεια, έτσι ώστε να οργανώσουμε μια έκθεση που πραγματικά θα είναι μια γιορτή για τις επιχειρήσεις. Η πανδημία δυστυχώς για άλλη μια φορά πλήττει και την έκθεση Καβάλα Expo 2021, όπως έχει πληγώσει και την οικονομία και την κοινωνία της Καβάλας, επισήμανε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Τεπμελητηρίου Καβάλας, κ. Μάρκος Δέμπας. Για να πάρουμε αυτή την απόφαση, μιλήσαμε και με τους εκθέτες και με αυτούς που ήταν θετικοί, αλλά και με τα άλλα επιμελητήρια που είχαν δηλώσει συμμετοχή, και όλοι μας μεταφέραν πραγματικά ένα σκεπτικισμό και ένα προβληματισμό για το πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει μια έκθεση ή να προσκαλέσουμε επιχειρήσεις όταν η περιοχή μας είναι στο κόκκινο.